προσπαθούμε να βάλουμε έτσι σε μια σειρά, μια τάξη τις εκδηλώσεις πλατείας με μια καλύτερη χωροθέτηση. Mm-hmm. Υπάρχει και το Σάββατο της Μικρής Αποκρίας ένα χορευτικό φεστιβάλ το οποίο συνδιοργανώνουμε με ένα σύλλογο. Θα έρθουν άνθρωποι από την Κύπρο και από την Πάτρα στην πόλη μας. Mm-hmm. Με έβαση το Πάτε Νεολαίας, ας πούμε, το πάρτι, θα διεκτείνεται, θα έχει κάτι καινούριο. Το Πάρτι Νεολαίας είναι καθαρά υπόθεση του Συμβουλίου Νεολαίας. Mm-hmm. Αφήσαμε τα παιδιά, τα δώσαμε το χώρο και τον χρόνο να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για το δικό τους πάρτι. Χρήματα τα δώσατε, θα έχουμε συναυλία. Καταρχήν χρήματα στο πάρτι και εδώ πέρα τα δώσαμε τα παιδιά γιατί διαχειρίστηκαν μόνα τους τις όποιες ομιλίες κτλ. Συναυλία κάτι θα έχουμε στο στυλ που επιλέγουμε εμείς φέτος, έτσι το πιο παραδοσιακό και πιο χάλκινο. Άρα όμως προειδεάζεται για μια συναυλία με χάλκινα προφανώς. Μάλιστα. Ντόπια, γιατί με τις ντόπια εννοώ με συνεργασία που θα συνεχίσει σε τοπικό επίπεδο ή κάτι απ' έξω. Όχι, μάλλον θα είναι με κάποιους ανθρώπους από εδώ, κάποιους μουσικούς από την περιοχή. Υπάρχει κάτι άλλο καινούριο για την παρέλαση, κάτι που φέρνει η νέα δημοτική αρχή σε αυτό το μεγάλο γεγονός της Κοζανίτικης Αποκριάς? Για την παρέλαση είμαστε σε επαφή και με τους διασώστες, με τους αραδεσδέσμους, με όλους τους επερχόμενους φορείς, φανούς κτλ. Ώστε να γίνει λίγο πιο σωστή η ροή της, να είναι πιο εύκολη στην παρακολούθησή της. Από εκεί πέρα θα ζητήσω λίγο την υπομονή σας. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχετε το οριστικό πρόγραμμα και θα είμαστε θέση να πούμε περισσότερα σε αποβδομάδες. Άρα δίνουμε έμφαση και στην Μικρή Αποκριά προφανώς. Αυτό νομίζω ότι είναι ο στόχος οποιοδήποτε έχει εμπλακεί με την διοργάνωση αποκλειάς εδώ και χρόνια, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε το δεκαήμερο που τζιγνοπαίγει μέχρι την καθαρό Δευτέρα. Μην αφήσουμε μονάχα δηλαδή, το τρίμερο της μεγάλης αποκλειάς να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά προσπαθήσουμε να πλώσουμε και πιο προς τα πίσω την επισκεψιμότητα και την επιτυχία. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι το καινούργιο που φέρνετε σε αυτή την αποκλειά του 2020? Καινούργιο, καινοτομία, δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε πως υπάρχει. Αυτό το οποίο σίγουρα προσπαθούμε είναι να αναδείξουμε περισσότερο την αυθεντικότητα της Κοζανίτικης Αποκριάς. Θα σας παραπέμψω να δείτε στο κανάλι, στο YouTube του οργανισμού, υπάρχει ένα πάρα πολύ αξιόλογο βίντεο του 1959 που δείχνει απόσπασμα της παρέλασης, έτσι με ένα άρμα, ένα γιγάντιο παπούτσι που προχωρά και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε εν ολίγης να δείξουμε ότι η Κοζανίτικη Αποκριά βασίζεται στην παράδοση της και με κάποιες συνεργασίες ο κυρισμός θα αντέξει και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρά.